Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς αναγεννήθηκαν τα δύο μεγάλα νοσοκομεία Πέδων της Αθήνας, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, με τη σημαντική συμβολή του ΟΠΑΠ. Υπηρεσίες υγείας κορυφαίου επίπεδου σε ένα ευχάριστο θεραπευτικό περιβάλλον προσφέρουν πλέον τα παιδιατρικά νοσοκομεία η Αγία Σοφία και Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού. Το νέο κεφάλαιο στην περίθαλψη και νοσηλεία των παιδιών έχει τη σφραγίδα του ΟΠΑΠ, ο οποίος πραγματοποίησε το σημαντικό έργο ανακαίνησης και εξυγχρονισμού των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποκτά υπερσύγχρονες δομές στο κομμάτι των δωματίων και των χώρων φιλοξενίας για τους πιο ευάλωτους ασθενείς στα παιδιά μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στη δημόσια υγεία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 30 έργα ανακαίνησης συνολικής επιφάνειας 14.960 τετραγωνικών μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 23 νοσηλευτικές μονάδες διεθνών προδιαγραφών και δυναμικότητας 564 κλινών. For all of us it has been a privilege to be part of the renovation of the two largest Greek hospitals in Greece. It's been a privilege to help. Η ανακαίνιση των παιδοχειρουργικών μονάδων, η πλήρης ανακατασκευή της μονάδας κεντρικής αποστήρωσης, η υπερσύγχρονη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων που συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19, καθώς και η δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών, είναι μόνο μερικά από τα σημαντικά έργα που υλοποίησε ο ΟΠΑΠ. Η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας είναι ένα έργο που νοείς για την ελληνική κοινωνία. Η τελετή παράδοσης έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του Διοικητικού της Όλουεν, Κάρελ Κομάρεκ.